εσύ είσαι ηθοποιός και εγώ χαίρομαι που βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν τόσο, ξέρεις, στερεότυπα μέσα στο μυαλό τους ότι πρέπει και μόνο κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει μπορεί να έχει ταλέντο. Και βλέπεις πράγματα στους ανθρώπους, σ' αρέσει να... Κοίταξε, η τηλεόραση για μένα είναι εικόνα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται σωστή δουλειά, προσπάθεια, αντίληψη. Μπορείς να συγκρίνεις δηλαδή την τηλεόραση με το θέατρο. Εγώ ας πούμε δεν κάνω θέατρο γιατί θεωρώ ότι δεν είμαι για το θέατρο. Δηλαδή δεν είχα την ευκαιρία ποτέ να δοκιμαστώ, αλλά είναι κάτι πάνω από μένα. Θεωρείς ότι δεν θα είσαι τόσο καλό στο θέατρο? Θεωρώ ότι δεν θα είμαι καλό στο θέατρο, ναι. Ενώ θέλει άλλη... Είναι πρώτη φορά που ακούω ηθοποιό να λέει αυτό το πράγμα. Θέλει άλλη δουλειά. Ναι, αλλά θέλει και πολύ μαγιά να πεις κάτι και τέτοιο. Θέλει και θέλει χρόνο. Εγώ είμαι 15 ώρες τη μέρα στη δουλειά. Δεν μπορώ να αφοσιωθώ σε το πράγμα. Οπότε εγώ υπηρετώ αν θέλεις τη δουλειά μου που είναι η τηλεόραση. Και η τηλεόραση για μένα είναι εικόνα. Θέλεις να βλέπεις πρόσωπα, θες να βλέπεις... Είναι εικόνα η τηλεόραση. Ναι. Ανδρέα. Οπότε αν βρω εκείνον που θέλω σε μια ωραία φάτσα. Και όταν λέω ωραία, δεν εννοώ απαραίτητα όμορφη φάτσα, αλλά η φάτσα που κάνει για το συγκεκριμένο που ψάχνω. Ναι. Τότε να το προσπαθήσω, να το δουλέψω. Εγώ πάντως θα ήθελα να κάνεις μια παράσταση με προβολές, γιατί μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο. Και αφού είσαι τόσο καλός γνώστης τηλεοπτικά της οθόνης, βάλει την οθόνη στο σανίδι. Νομίζω να γίνουν ωραία πράγματα. Λαλείς. Λαλώ. Αντρέα μου, θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή τα τελευταία χρόνια έχεις ανεβάσει πάρα πολύ τον πήχη, πολύ ψηλά. Σε ό,τι αφορά την εικόνα, όπως είπες εσύ, είσαι ηθοποιός, σκηνοθέτης. Και τις κυπριακές παραγωγές. Ακριβώς αυτό θα του έλεγα. Πόσο ακολουθείς τον ενστικτό σου και αν τελικά υπάρχει αυτό που λέμε χρυσή επιτυχία στην τηλεόραση. Γιατί έχει αποδείξει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια ότι τις μετριότητες, ολόκληρο το σύστημα, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό τις αποθεί. Κοίταξε, μίλησα πριν για πάντρεμα ενεργειών. Εγώ τα τελευταία 7-8 χρόνια δουλεύω με τη Βάνα, τη Δημητρίου και τον Κούλιν τον Νικολάου. Οι τρεις μας, όταν καθόμαστε να συζητήσουμε για μια δουλειά, δεν μιλήσαμε ποτέ με τον Κούλιν, ας πούμε, πώς να εξοικονομήσουμε λεφτά ή πώς να γίνουμε πλούσιοι. Λέμε, έχουμε αυτό το budget και πρέπει να μπει στη δουλειά. Οπότε επενδύουμε στην εικόνα. Επενδύουμε σε εξοπλισμό, επενδύουμε σε κόσμο. Δηλαδή, τη δουλειά θα μπορούσαμε να την κάνουμε, ας πούμε, με 5 άτομα, ενώ κάνουμε τη με 15 άτομα. Για να είναι το κάθε κομμάτι προσεγμένος, όσο καλύτερα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή το καλύτερο αποτέλεσμα δυνατόν, να το έχουμε. Εκεί είναι η συνταγή. Δεν σε αγχώνει το γεγονός ότι επειδή από επιτυχία σε επιτυχία, το επόμενο βήμα? Κοίταξε, δεν με αγχώνει τόσο πολλά επιτυχία, αγχώνει με το αποτέλεσμα. Δηλαδή μετά τον Μπρούσκο ήμασταν προετοιμασμένοι ότι κάτι μπορούσε να πάει στραβά. Αλλά ο σκοπός μας ήταν να κάνουμε καλή δουλειά. Όσο πιο έντιμα μπορούσαμε να την κάνουμε και όσο πιο αφοσιωμένοι μπορούσαμε να ήμασταν, ήμασταν εκεί 100%, 200%. Και νομίζω ότι τούτον έπιασαν τόπο. Ναι, και φαίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το τατουάζ έχει ξεχωρίσει γιατί έχει και κάποια κινηματογραφικά πλάνα. Είναι τόσο καλή ποιότητα τη τηλεόραση που προσφέρει. Θα έκανε κινηματογράφο, είναι στα σχέδια. Είναι στα σχέδια, ναι. Ήδη, δηλαδή, υπάρχει στο συμβόλαιο μας με τον Αλφα Ελλάδος, υπάρχει και μία ταινία. Θα πολύ ωραία. Με τη Village. Mm-hmm. Όμως εντάξει, είναι για την επόμενη χρονιά και είναι κάτι που θέλει άλλη δουλειά. Να δω πότε θα τα κάνεις όλα. Η κινηματογραφική εικόνα που λες όμως έχει να κάνει με την επένδυση που είπα πριν. Εξοπλισμός, κόσμος. Η προσπάθεια του ήταν να έχουμε καλή εικόνα.